δικαιωθήκαμε μέσα στο ημίχρονο που κάναμε ανάλυση ότι η ΑΕΚ θα πάει σε ένα ρίσκο σε μια αλλαγή τακτικής, θα ανεβάσει τα μέτρα πιο ψηλά και εκεί επάνω ο ΠΑΟΚ θα βρίσκει χώρους σε μεγάλο χώρο να κάνει αντεπιθέσεις. Πολύ καλός ο Πέλκας σε αυτό το κομμάτι, το χάλασε ο Ακπομ και ο Ζάμπα μάλλον, το χάλασε ο Ζάμπα στα τελειώματα. Ο ΠΑΟΚ έκανε 5 πολύ καλές αντεπιθέσεις σε μεγάλο χώρο, χωρίς να απειληθεί, χωρίς να βγάλει το μάτος επάνω ψηλά, χωρίς να βγάλει τα μπακ καθόλου ψηλά και με την έξυπνη κίνηση του Λουτσέσκου να μην βάλει τον Ολιβέρα στην αρχή και να τον πετάξει σαν τρίτο χαφ μετά στην τριάδα για να βγάλει τον Μπέλκα, ήταν πραγματικά ένα κολουτσάρισμα που με κάνει να ανατρέπω λίγο τα δεδομένα για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα ήταν πάρα πολύ καλός, όπως ήταν και η ομάδα του. Με απογοήτευσε πάρα πολύ η ΑΕΚ και τους αεξίδες οπαδούς. Δεν είχε η ΑΕΚ στο πάγκο λύσεις. Δηλαδή έκανε πάρα πολλά πράγματα. Το γύρισε σε 4-4-2 ο Χιμένες. Έπαιξε κάποια στιγμή μόνο με τρεις στόπερ και τον ένα το στόπερ τον έκανε τον μπακάκι. Μετά το ξανά άλλαξε, το τραυματίστηκε παίκτης. Και ο ΠΑΟΚ είχε στον πάγκο του ποδοσφαιριστές που μπορούσαν να δώσουν μεγάλες λύσεις. Μόνο που καθόταν ο Ολιβέρα στον πάγκο που κοστίζει 5-6 εκατομμύρια ευρώ και οι ΑΕΚ όλοι δεν κάνουν ούτε 5 εκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνετε ότι η αλλαγή του ΠΑΟΚ που είναι ο Ολιβέρα που ήταν στον πάγκο και μπήκε στο 80 για να καλύψει σαν τρίτο σκάφ κάποια κενά, καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη διαφορά ποιότητας είχαν οι δύο ομάδες. Δίκαιη νίκη, δίκαιο το κύπελλο, μεγάλη ιστορία για τον ΠΑΟΚ αυτή και περιμένουμε να δούμε τις αντιδράσεις των αεξίδων απέναντι σε Μελισσανίδη που θα πρέπει λογικά να ζητήσουν εξηγήσεις για αυτή τη χρονιά η οποία πάλι ήταν τελείως αποτυχημένη. Τώρα την άλλη μέρα φαντάζομαι στην ώρα για σπορ και στα εξίδικα site θα υπάρχουν δοκάρια, παράθυρα, κουφώματα της Αγίας Ζωβιάς. Ναι. Και φυσικά ένα πέναλτι το οποίο ζητάει η ΑΕΚ, το οποίο δίνεται βέβαια, αλλά επειδή είναι πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ της κόντρας του ποδιού και του χεριού, θα μπορούσε όμως να το δώσει, αλλά αυτό και να το βάζει η ΑΕΚ το πέναλτι, νομίζω στην παράταση ήταν πολύ κουρασμένη, δεν τη συνέφερε ούτε η παράταση την ΑΕΚ. Δίκαιη νίκη του ΠΑΟΚ. Και το επόμενο βήμα του είναι να κρατήσει τα κεκτημένα, φίλε. Και να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Τι να κάνει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ζει σε ένα όνειρο. Δικαίως. Δεν ήταν τόσο καλός ο ΠΑΟΚ την φετινή χρονιά. Ήταν πολύ κακή και η αντίπαλή του. Γι' αυτό πρέπει να το σημειώσουμε στο παροχημένο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτά. Champions League. Νομίζω ότι η Λίβερπουλ ήρθε η ώρα να το πάρει. Το είπα και στο Λούμπεν. Κοροϊδεύανε οι Λουμπενίστες. Έφαγε 3-0. Το ανέτρεψε όμως. Νομίζω ότι είναι η πιο έτοιμη ομάδα να το πάρει από πλευράς τακτικής, από πλευράς συνοχής κτλ. Το μεγάλο έγκλημα της ΑΕΚ είναι ότι πέρσι με ένα ίδιο σχήμα, με ένα 4-4-2 με δύο δεκάρια για εξτρέμ, έχασε με καταβασμένα τα χέρια από τον ΠΑΟΚ. Τώρα πάει να παίξει πάλι το ίδιο στυλ 4-4-2 με ένα μπακασέτ με την πλευρά, να πάει να γυρίσει, να πούμε, να πάει να γυρίσει με το ανάποδο και ο Μάντων με το ανάποδο. Μπακασέτ είναι για τα σκουπίδια. Είναι για τα σκουπίδια. Εκεί πρέπει να παίξει η ΑΕΚ με 3-5-2. Μπακάκια αριστερό στόπερ, Τσιγκρίσκι, Οικονόμου. Γκάλο, Χουλτ. Δύο χαφ, Κρίστιανσεν, Σιμόες. Ένα από τους δύο, Μάνταλο ή Μπακασέτα. Διάλεξε εσύ όποιον θες. Και τα δύο φορ. Δεν πας να παίξει box to box στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα. Έχει καλύτερους παίκτες. Είναι σε καλύτερη κατάσταση. Έχει καλύτερο υλικό, έχει περισσότερο υλικό, έχει καλύτερο ρόστερ. Δηλαδή σε ένα γήπεδο που θα ήταν 1000 άτομα, 500 και 500 στο ΆΚΑ, πας και παίζεις στον ΠΑΟΚ, θα ρίξει και στο box to box. Μα φάνηκε αυτό στο δεύτερο ημίχρονο, ότι ένας μέτριος, μέχρι ένας κακός μας που ο ΠΑΟΚ σου έκανε 5 κόντρα επιθέσεις. Και εσύ πήγες στο φόρτωμα από τις πλευρές, με έναν Βαρέλα ο οποίος τον τέριαζε το παιχνίδι. Δηλαδή, η ΑΕΚ δεν πήγε να κλέψει το παιχνίδι, πήγε να παίξει τα ίδια το παιχνίδι. Και αυτό ήταν το μεγάλο του λάθος. Εμείς, εγώ το είχα αναλύσει πριν το παιχνίδι. Αν πάει 4-4-2 με δύο εξτρέμ, τα οποία είναι δεκάρια, και με δύο χαφ μέτριους, γιατί ας θυμώσει καλός είναι άλλος και ο Γαλανόπουλος και ο άλλος είναι μέτρι, όποιος παίξει από τους δύο, και ο Σιμόης δεν είχε μεγάλο ρυθμό. Λοιπόν, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος πρόσεξε πάρα πολύ το κομμάτι του, επειδή κλείνει ο Μάνταλος με το αριστερό, με το δυτικό άλλο με το αριστερό, με τα ανάποδα πόδια, έβαλε το παρόμοιο εξάρι, τον Γκάνιας. Και βάλε τον Σαχώ, που έχει φόρμα.
Και άφησε έξω το τέφορ με Ολιβέρα. Πολύ καλή κίνηση. Πολύ καλή κίνηση. Ήταν καλή κίνηση αυτή που έκανε ο Λουτσέσκου. Προς έκπληξή μου. Αν θα βγει ο Πάκος Τσαμπορίδης, ποιος νοιάζεται, ρε φίλε. Νοιάζει κανείς Παοξής με αν θα βγει ο Πάκος Τσάμπιος Λίγκ. Εντάξει. Και να μην περάσει δεν θα είναι αποτυχία. Αν έκανε το κύπελο σήμερα θα ήταν αποτυχία. Όμως ο Πάκος πρέπει να ανοίξει τους ορίζοντες και στην Ευρώπη. Αυτά φίλε. Φεύγω. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου. Εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες. Πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτικοί. Και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target. Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός το Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό.